ήταν πραγματικά υπέροχη. Εισέπραξα απίστευτη αγάπη. Ήταν μια πολύ ζεστή και πολύ θερμή υποδοχή. Είδα όμορφους ανθρώπους. Είδα ανθρώπους που με τίμησαν με την παρουσία τους. Αφιέρωσαν τον χρόνο τους για να έρθουν εδώ σε αυτό το φανταστικό χώρο. Και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον καθένα ξεχωριστά που έδωσε σήμερα το παρόν. Εσένα σαφώς, τις δύο εξαιρετικές ομιλήτριες, την Ειρήνη και την Κατερίνα, την πόλη σας για την ανταπόκριση που έδειξε στο κάλεσμα για την παρουσίαση του βιβλίου, μέσα από την καρδιά μου ένα πολύ ζεστό ευχαριστώ. Να τολμάνε να υπερασπίζονται τις επιλογές τους, να μην αφήνουν κανένα να σταθεί εμπόδιο στο δρόμο τους και να είναι σε επαφή με τον εαυτό του συνεχώς για να μπορούν να ζουν όσο το δυνατόν μια πιο αυθεντική ζωή. Νιώθω ότι αποφάσισα απλά να κάνω κάποια πράγματα που ούτως ή άλλως τα έκανα όλα αυτά τα χρόνια μέσα, αν τα καταφέρω και εκλέγω, με τη βοήθεια πιο επίσημων φορέων. Για να έχουν μεγαλύτερη επισημότητα οι δράσεις και οι λύσεις. Να είναι πιο έτσι, ριζοσπαστικές και όχι πρόσκαιρες. Αυτό νιώθω εγώ ότι πάω να κάνω. Δεν το χαρακτηρίζω ούτε στροφή, ούτε πολιτική, δεν του βάζω ταμπέλες. Είναι μια ανάγκη εσωτερική που μου δόθηκε η δυνατότητα να την εκφράσω μέσα από αυτή την υποψηφιότητα και το τόλμησα. Και από εκεί και έπειτα ο κόσμος θα αποφασίσει. Είδαμε και πάρα πολλές γυναίκες εδώ που εξέφρασαν την αγάπη τους στο πρόσωπό σου. Ποντάρεις το γυναικείο φίλο σε εκλογές σε μέρες ημέρες. Είμαι γυναίκα. Δεν θα το μεταφράσω και θα το ερμηνεύσω ως ποντάρο στο γυναικείο φίλο, αλλά νιώθω ότι εμείς με τις γυναίκες έχουμε έναν άλλο βαθμό ταύτισης, έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας, λίγο πιο ψυχικό, λίγο πιο βιωματικό. Θα χαρώ πάρα πολύ αν είναι μαζί μου σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτό το βήμα. Ήταν πραγματικά μια καταπληκτική βραδιά, με πάρα πολύ κόσμο, με χαμόγελα, με ενθουσιασμό, μια βραδιά πολιτισμού, με πρωταγωνιστή βέβαια το βιβλίο της Ελεονόρας Μελέτη. Πραγματικά ένα βιβλίο κατάθεση ψυχής που μας κάνει όλους να αναρωτηθούμε πώς μπορούμε να αυτοβελτιωθούμε. Είναι μέσα μας αυτή η δύναμη. Αρκεί να την εντοπίσουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε για να φροντίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Μπορούμε. Ευχόμαστε στην Ελεονόρα καλή επιτυχία στην καινούργια της απόφαση να ενασχοληθεί με τα κοινά και πιστεύουμε ότι είναι μια γυναίκα που πραγματικά θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό για να διεκδικήσει δικαιώματα για όλους μας. Γι' αυτό το λόγο θέλω να ευχαριστήσω και τη βιβλιαγορά Μπέτσης που μου έκανε την τιμή να προλογίσω το νέο βιβλίο της κυρίας Μελέτη σε αυτό τον πάρα πολύ ωραίο χώρο που μας τίμησαν με την παρουσία τους φίλοι ως επιτοπλίστων και από ό,τι αποδείχθηκε η κυρία Μελέτη τους κλάβωσε και με τον πηγαίο λόγο της, τη δυναμικότητα που έβγαλε και την αυτοπεποίθηση. Και το σημαντικότερο όλων έδειξε ότι δεν φοβάται και το ότι δεν φοβάται αν κάποιος διαβάσει το βιβλίο της προκύπτει αβίαστα διότι μέσα από την διήγησή της και τα βιώματά της μας δείχνει έναν οδηγό αυτοβελτίωσης και ψυχικής ανθεκτικότητας η οποία ψυχική ανθεκτικότητα είναι κάτι. Είναι ένα δώρο μάλλον σε κάθε άνθρωπο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις αντικσότητες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, συνθήκες δύσκολες, ερχόμαστε αντιμέτωποι με συμπεριφορές κακοποιητικές που πολλές φορές δεν τις αντιλαμβανόμαστε. Οπότε νομίζω ότι αξίζει κάποιος να διαβάσει το βιβλίο γιατί θα τους οδηγήσει σε μονοπάτια τόσο συναισθηματικά όσο και νοητικά και πάρα πολλοί από εμάς θα βρούμε και τις προσωπικές μας αναζητήσεις. Ελεονόρα, καλό τάξιδο το βιβλίο σου. Καλή επιτυχία σε ό,τι επιθυμείς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πράγματι, ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Εγώ από μεριάς μου θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ και εκ μέρους των εκδόσεων Διόπτρα για την τόσο θερμή υποδοχή του κόσμου που επιφύλαξαν σε αυτή τη γυναίκα. Στην Ελεονόρα Μελέτη. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης και το Λαμία Report για τη στήριξή του. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την αντιδήμαρχο την κυρία Σόλια για τη στήριξή της και την κυρία Κατερίνα Ξάνθη, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό μου σε αυτή την εκδήλωση. Θέλω να ευχηθώ στην κυρία Ελεονόρα Μελέτη καλό τάξιδο το βιβλίο της και καλή επιτυχία στις εκλογές που έρχονται. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κόσμο που μας τίμησε με την παρουσία του, την κυρία Μελέτη που ήταν εξαιρετική, είχαμε αυτή την εντύπωση αλλά μας επιβεβαίωσε και με το παραπάνω.
το Lamia Report για την εξαιρετική διοργάνωση, τα βιβλιοπωλεία Μπέτσης και τον κόσμο που τόσο μαζικά προσήλθε σε αυτήν την πολύ όμορφη βραδιά. Μας απέδειξε ότι όταν υπάρχουν ωραίες βραδιές, ωραίες συνεργασίες, η Λαμία μας μπορεί και τις αξίζουν τα καλύτερα.